Αναφέρει ότι μέσα στι προτάσει και τι νέε ιδέε που κατέθεσε ο Νίκο Αναστασιάη στο Εθνικό Συμβούλιο στι 23 Οκτωβρίου του 2018 για την άρση του αδιεξόδου, καθορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα θέματα του φυσικού αερίου και τη ΑΟΣ συνιστούν αρμοδιότητε που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση, καθώ και ότι θα ρυθμίζονται με βάση το διεθνέ δίκαιο τη Άρασσα. Σημειώνεται επίση ότι επί του ζητήματο αυτού οι αποφάσει αλαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Θα υπάρχει δηλαδή μια μορφή κρυφού βέτο, οπότε χωρί η σύμφωνη γνώμη των Τουρκοκυπρίων δεν θα λαμβάνεται απόφαση. Οι προτάσει αυτέ, σύμφωνα με τι πληροφορίε που επικαλείται η εφημερίδα, είναι πάντα στην ατζέντα του Προέδρου και κυρίω σε περίπτωση ουσιαστικού διαλόγου, ενώ συνιστούν κίνητρο για την επίσημη διαπραγμάτευση. Στα έγγραφα του Προέδρου γίνεται να αφορά σε μια διεθνή ηθαγένεια, η οποία όμω στην πράξη διχοτομείται σε άλλε δύο εσωτερικέ που συνδέονται με το δικαίωμα τη ψήφου. Δηλαδή, οι Ελληνοκύπροι δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στο Βορρά, διότι εάν έχουν τέτοιο δικαίωμα θα καταστεί και το βόρειο κρατήδιο ελληνικό. Οι Ελληνοκύπροι που θα έχουν μόνιμη κατοικία στο Βορρά θα έχουν δικαίωμα ψήφου στι τοπικέ εκλογέ σε ποσοστό τη τάξη του 20%. Στο ίδιο έγγραφο που επέδωσε ο πρόεδρο στο Εθνικό Συμβούλιο, τονίζει ότι το κατάλοιπο τη εξουσία, για το οποίο γινόταν στο παρελθόν πολύ θα ανήκει στα ισότιμα συνιστών, τα κράτη και όχι στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτό προκύπτει από τη Συμφωνία Αναστασιάδη-Ερώγλου 11η Φεβρουαρίου, στην οποία αναφέρει ότι η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από του Ελληνοκύπρου και του Προκύπριου, χωρί να αφορά σε ενιαίο λαό. Μια δεύτερη ανάγνωση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε τώρα με τη βοήθεια του πολιτικού αναλυτή Γιάννου